Δεν έχω πάει πιο παράξενο πράγμα. Φαίνεται η χαρά στο πρόσωπό μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ άλλο, παιδιά. Έχω καεί πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μιλήσω. Κάθε φορά που παίρνω πίτσα, έχω παρατηρήσει ότι παρόλο που υπάρχουν 30-40 είδη, παίρνω τις ίδιες τρεις πίτσες. Κοιτάω όμως τις περίεργες πίτσες και αναρωτιέμαι τι γεύση να έχουν. Γι' αυτό λοιπόν, σήμερα εμείς εδώ στο eFood θα ρισκάρουμε για όλους εσάς εκεί έξω και θα φάμε τις πιο παράξενες πίτσες που βρήκαμε στον κατάλογο του eFood. Γκαρσόν, φέρει την πρώτη πίτσα. Αγόρι μου. Τι έχει μέσα? Σάλτσα πρέστο, γκούντα, μοτσαρέλα, πατάτες τηγανιτές, μπέικον και φέτα. Okay, πατάτες τηγανιτές. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι πατάτες τηγανιτές είναι top. Η πίτσα είναι top. Βάλ τα μαζί. Θα σου πω, δεν είναι τόσο κακό. Απλά δεν είναι ιδιαίτερα πίτσα. Είναι ένα snack. Είναι... Πεινάω πολύ, φαίνεται. Αυτή η πίτσα είναι φτιαγμένη για αυτόν που ήθελε μπέργκερ μόνο και μόνο για τις πατάτες, αλλά τελικά οι άλλοι παρήγγειλαν πίτσα. Πάρε αυτή. Επόμενη! Τη μεξικάνικη θέλω. Ωραία. Λα Μεχικάνα! Αχα! Βλέπουμε από εμφάνιση σκίζει. Αυτό εδώ το εργαλείο πραγματικά δεν χρησιμοποιείται για τίποτα άλλο, έτσι. Λαλά! Τι έχει μέσα αυτή? Με τυρί, κιμά, ναι. Κόκκινα φασόλια. Φασόλια. Έχει κιμά, φασόλια, κρεμμύδια, τυρί, καυτερό. Είναι πρακτικά ένα μπουρίτο, απλά είναι σε πίτσα. Γιατί όχι? Δεν κατάλαβα. Φασόλια στην πίτσα. Έσπα. Πολύ καλή. Φαίνεται η χαρά στο πρόσωπό μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω φάει πιο παράξενο πράγμα από φασόλια πάνω σε πίτσα. Είναι άλλη κουζίνα τελείως. Το μόνο που έχει μείνει είναι να μου φέρουν μια πίτσα σούπα. Να μια πίτσα σούπα, φακές. Αυτή πρέπει να την πας. Αν σε λένε Χωσέ, Χόρχε, Ντελα Μαρία, Ελμπαελάρ, ένα τέτοιο όνομα αν έχεις, ρε παιδί μου. Και πάρα πολύ. Πίτσα νούμερο 3. Είναι μια πάρα πολύ γνωστή πίτσα. Η πίτσα που έχει μέσα τυρί, ντομάτα και ανανά. Υπάρχει παντού, είναι πασίγνωστη, δεν την έχει φάει ποτέ κανείς. Ρωτάω όλους, πώς είναι η πίτσα με ανανά, πού να ξέρω, τρελώσει με να πάρω πίτσα με ανανά. Αλλά είναι σε όλα τα μαγαζιά. Οπότε σημαίνει ότι κάποιος εκεί έξω την παίρνει. Αν είσαι εσύ, πες το μας στα comment σου. Θα σας πω την ιστορία πώς εφευρέθηκε. Ήτανε μια φορά σε ένα μέρος στην Καραϊβική και θέλανε να κάνουν πίτσα. Δεν είχαν πολλά υλικά. Είχαν ντομάτα, είχαν λίγο τυράκι. Και βλέπουν δίπλα τον ανανά και λέει, να το βάλω. Και το έβαλε. Πάρτε λίγο ένα τηλέφωνο, πείτε ότι έχει γίνει ένα λάθος στην πίτσα, έχει μέσα ανανά για κάποιο λόγο. Είναι... Να σου πω κάτι, δεν είναι τόσο κακό. Γιατί να είναι κακό, ρε φίλε, να πάει ξέρω τον κόσμο. Και τα ποντίκια πάνω σε όλο τον κόσμο. Καλά, είναι ο κατάλληλο. Τι είναι αυτό ότι υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Φυλακούβε πάνω σε όλο τον κόσμο. Έχει. Είναι γλυκιά, αλμυρί, δόση. Όπως όταν κάνει λάθος σε μια συνταγή και λες τι έβαλα λάθος. Δηλαδή είναι κανονική και ξαφνικά τρως, πατάς έναν ανανά και σκάει από το πουθενά ένα ανανά, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να σκάει από το πουθενά. Τι να σου πω, ένα σταφύλι, άσχετα πράγματα. Και είναι συνταρακτικά καυτερή. Και αυτή. Με έχει καταγάψει. Δεν μπορώ άλλο, παιδιά. Έχω καεί πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μιλήσω. Αν θα την ξαναπαραγγείλω ποτέ. Όχι. Αλλά δοκιμάστε τη μία φορά. Έχει πλάκα αυτή η έκπληξη μέσα στο στόμα σου. Θα ήθελα να δοκιμάσω και με καρπούζι. Ας πούμε γιατί, που είναι το καρπούζι, γιατί όχι. Πίτσα 4. Θα σας κάνω μια αποκάλυψη. Όλα τα αγοράκια κάποιας ηλικίας, επειδή βλέπαμε χερμινοντζάκια και ο Ραφαέλο έτρωγε πάντα πίτσα με ατζούγες, δοκιμάσαμε να φάμε πίτσα με ατζούγες. Και καταλάβαμε πόσο λάθος ήταν αυτό. Αλλά είμαι εδώ για να την ξαναφάω. Τι φάση. Δες, έχει κόκαλα η πίτσα μου. Έχει πίτσα μου κόκαλα. Τι είναι η ατζούγια? Η ατζούγια είναι παστή σαρδέλα. Μυρίζει πουλ ψάρι. Όσο πιο ψάρι γίνεται, μυρίζει. Παστό ψάρι μυρίζει. Μπορεί να είναι η πρώτη πίτσα που θα πω, μαμά, μπορείς να μου καθαρίσεις την πίτσα. Λοιπόν, θα τη φάω. Okay. Είναι πολύ λάθος αυτή η πίτσα, παιδιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι για να δεις ποδόσφαιρο, αν είναι τσιπρομεζές για καθαρά Δευτέρα. Τι έχει παίξει εδώ? Με έχει πεθάνει η αλμύρα, έτσι. Είναι τρομερά, είναι το πιο αλμυρό φαγητό του κόσμου. Αν έλεγα πριν ότι μία φορά είναι λάθος ο ανανάς, εδώ έχει γίνει πολύ μεγάλο λάθος. Αυτή η πίτσα για ποιον είναι? Θέλετε να βγείτε έξω καθαρά Δευτέρα? Νηστεύετε? Θέλετε να δώσετε ένα punch στην πίτσα σα? Κοκακόλα λίγο παρακαλώ. Πάτε πίτσα με ατζούγες. Λοιπόν, αυτή ήταν η πίτσα με την ατζούγια. Έλα, Άλεξ Πάρτιν, και πέταξε τη στη θάλασσα που ανήκει. Λοιπόν, η τελευταία πίτσα, πίτσα 5, έχει μεγάλη ιστορία.
Τη βλέπετε. Δεν δείχνει τρομακτική. Αλλά τη βρήκαμε να ονομάζεται για τα παλικάρια. Έχει καυτερή πιπεριά, έξτρα ταμπάσκο, έξτρα καυτερό σουτζούκι και κάτι άλλο καυτερό που δεν θυμάμαι τι. Και ο Άλεξ, επειδή με αγαπάει πολύ, έγραψε έξτρα καυτερό, παρακαλώ. Σε αυτή την πίτσα πήγε και έγραψε έξτρα καυτερό. Δεν τρώω καθόλου καυτερά και εγώ με το παραμικρό. Θέλω να έχεις έτοιμα τα μπιπ, γιατί μπορεί να ακουστούν διάφορα. Πάμε. Ακόμα δεν έχει έρθει τίποτα. Θα πάω μια μπιπιά. Ξέρεις τι, δεν είναι. Όχι, όχι, δεν με καίει πάρα πολύ. Το περίμενα χειρότερο. Δεν έχω καταλάβει ποτέ αυτός που τους αρέσει τα καυτερά. Δεν έχω καταλάβει. Είναι σαν να πηγαίνουν για μασάζ και να λένε θέλω να με δεις χαστούκια στο πρόσωπο αντί για μασάζ. Ξέρεις τι, δεν καίει τόσο όσο το περίμενα. Πάει ο μ***. Τελείωσε έτσι. Θα την τελειώσω, ρε. Να σου πω, ξέρεις ποιο είναι τρομερό. Είναι πιο καλή από όλες, άμα τις βγάζεις το κάψιμο, είναι πιο καλή. Νομίζω ότι θα ξανά έχω γεύση σε 3 εβδομάδες, ας πούμε. Έχω μουδιάσει τα ούλα μου. Μπορώ να πάω να κάνω σφράγισμα αυτή τη στιγμή, χωρίς αναισθησία. Λοιπόν, για ποιον είναι αυτή η πίτσα. Για ανθρώπους που τους αρέσει τα μαστίγια, που τους αρέσουν άλλοι τρόποι βασανισμού. Από τις ατζούγες, καλύτερα. Και να σου πω κάτι, με αυτή την πίτσα κάνεις τρομερή δίαιτα. Εγώ πεινούσα πολύ. Τώρα ξέρεις πόσο πεινάω, καθόλου, δεν θέλω να φάω άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι εντάξει, ένα κομματάκι και μια χαρά. Μια χαρά. Τι πρέπει να πω τώρα για comment και subscribe, Σου δώσω καμία. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι του eFood και αφήστε το comment σας γιατί 5 τυχεροί. Με έχεις κατακάψει, δεν μπορώ να το πω. Κάντε subscribe στο κανάλι του eFood, αφήστε το comment σας ώστε 5 τυχεροί από εσάς να κερδίσουν κουπόνια των 5 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. Ευχαριστώ. Παίρτε μου λίγο γάλα όμως τώρα. Τώρα. Οι νικητές από το προηγούμενο βίντεο είναι οι εξής. Πού τα βγάζω. Δείχνω στον αέρα, το έχεις βγάλει, Και μιλάω τώρα ενώ παίζουν τα ονόματα. Ωραία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είχαμε αυτή την ιδέα. Μορινασιόν. Επίσης μαζί με το τσίλι, το σκόρδο, τα κρεμμύδια και διάφορα άλλα φαγητά έχουν αποδειχθεί.